κανείς τηλέφωνο? Όχι. Γιατί περίμενε να σε πάρει? Ναι, μωρέ, η Φούλη. Μπας και βγαίναμε απόψε. Δεν πήρε. Πάλι μέσα θα μείνω. Τι πρωτότυπο. Ειρήνη, τι θα κάνεις εσύ απόψε? Μάλλον μέσα, τηλεόραση, κοκκούν και ζάπιν που είναι και της μόδας. Ωραία, σε έβγαινα εγώ και σήμερα και ντεμοντέ. Ναι, αυτή η κοσμική ζωή που κάνουμε τελευταία με έχει έτσι εξουθενώσει. Ορίστε που έλεγες ότι πλήττεις, έχουμε επισκέψεις. Γεια σου, Ειρήνη. Α, να, η Μπεμπέκα. Άλλο πρωτότυπο. Τι έγινε, Μπεμπέκα? Κουφάθηκες, καλέ, σε ρωτάω. Είμαι εκτός αυτού, έξαλλη είμαι. Αυτό το καταλάβαμε. Το λόγο που είσαι εκτός αυτού θα μας τον πεις. Χωρίζω, κορίτσια, χωρίζω. Από το θείο Αριστίδη? Όχι, από μόνη μου. Φυσικά από τον Αριστίδη. Ο θείος το ξέρει? Όχι, θα το μάθει αύριο μεθαύριο από τον δικηγόρο. Α, καλά. Τι, δεν με πιστεύεις? Όχι. Καλά, άμα το δεις θα το πιστέψεις. Με τι σου έκανε ο άνθρωπος και το χωρίζεις? Πολλά. Έλα, βρε, Μπεμπέκα. Μην μου πεις ότι έχει γκόμενο ο θείος, γιατί θα πηδήσω από το παράθυρο. Μακάρι να είχε, γιατί αυτό θα έδειχνε ότι είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Α, δηλαδή αν είχε γκόμενο δεν θα τον χώριζες? Βεβαίως και θα τον χώριζα. Α, δηλαδή και με γκόμενο και χωρίς γκόμενο το χωρισμό δεν το γλιτώνει. Ναι, αλλά αν είχε γκόμενο θα χώριζε ένα ζωντανό άνθρωπο. Όχι, γιατί αν είχε γκόμενο θα τον σκότωνα πρώτα. Μα τι σου έχει κάνει επιτέλους και θέλει την κεφαλή του επί πίνακι? Τίποτα. Αυτό μου έκανε ότι δεν μου έκανε τίποτα. 30 χρόνια τώρα δεν κάνει τίποτα. Και όσο πάει αυτό το τίποτα μεγαλώνει. Στην ευτυχή περίπτωση που θα υπήρχε μια γκόμενα, θα υπήρχε και ένα suspense. Θα ήμουν αναστατωμένη, θα έκλαιγα, θα φώναζα, θα χτυπιόμουν, θα έκανα απόπειρες αυτοκτονίες, θα με τρέχατε στα νοσοκομεία. Ιδηλιακά πράγματα δηλαδή. Από την πλήξη καλύτερα. Όλη μέρα στο σπίτι, στον καναπέ και τηλεόραση. Κοκκούνι και ζάπιν που είναι και τις μόδες. Δεν ξέρω ποιος την έβγαλε αυτή τη μόδα, αλλά ποιος την έβγαλε είναι πολύ ηλίθιος. Και να πεις ότι βλέπουμε και τηλεόραση με την ησυχία μας. Όχι. Όλη τη μέρα είναι με το TV control στο χέρι και αλλάζει κανάλια. Τσακ από εδώ, τσακ από εκεί. Σταματημό δεν έχει. Εκεί που βλέπω ένα έργο, τσακ βλέπω ειδήσεις. Τσακ βλέπω την Αναβίση. Τσακ βλέπω διαφημίσεις. Τσακ βλέπω το Μητσοτάκι. Ζαλίζομαι, δεν ξέρω τι παρακολουθώ. Αυτό είναι το πρόβλημά σου, βρε Μπεμπέκα. Γιατί λίγο σου φαίνεται? Πάρτε δύο τηλεοράσεις προκειμένου να σώσει το γάμο σου. Δώσε 200.000, πόσο κάνει. Να έχετε δύο τηλεοράσεις, να έχεις να πορεύεσαι. Κι αν δεν έχεις τις μετρητής, πουλάνε και με δόσεις. Καλέ, πουλάνε κάτι από την Ταϊβάν με 100 χιλιάρικα. Εγώ δεν παίρνω πράγμα από την Ταϊβάν. Είναι πολύ φτηνοί κατζούρες και δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά μας σου χαλάσει. Υπάρχουν και Ιαπωνέζικοι. Μια ευρωπαϊκή στην τηλεόραση θα κολλήσουμε τώρα. Σωστά, στην τηλεόραση θα κολλήσουμε. Εδώ εγώ χωρίζω. Είμαι μια ζωντοχύρα. Έλα, βρε, Μπεμπέκα, στις βλακίες και δεν έχω όρεξη σήμερα. Όχι, όχι, Όλγα, όμως εδώ και μη παρέχει. Ο γάμος με τον Αριστίδη ήταν μια αποτυχία. Έλα, μωρέ, Μπεμπέκα, και απόψε στις 8 το βράδυ το σκέφτηκες? Όχι, πιο νωρίς. Στις 7. Όλγα, μην παίζεις με τον πόνο μου. Εδώ χαλάω το γάμο μου. Και ο λόγος? Ασυμφωνία χαρακτήρων. Και τώρα το σκέφτηκες μετά από 30 χρόνια? Κάλιο, αργά παρά ποτέ. Ύστερα από 30 χρόνια δεν είναι και τόσο αργά. Μα ο Αριστίδης δεν ήταν πάντα έτσι. Όταν τον παντρεύτηκα ήταν αλλιώς. Πριν από 30 χρόνια όλοι ήμασταν αλλιώς. Μα ο Αριστίδης έχει χάσει τελείως τη ζωντάνια του. Έχει γίνει μονόχνοτος, βαρετός. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με ενδιαφέροντα. Διαβάζω, τρέχω, ακούω, ενημερώνομαι. Να, μέχρι προχτές ήμουνα σε ένα σεμινάριο που έκανε το πνευματικό κέντρο του Δήμου για τη σημειολογία στον Αμερικάνικο κινηματογράφο. Γιατί, καλέ, θα γυρίσεις ταινία? Όχι, γιατί θέλω να μορφωθώ. Γιατί είμαι ένας ανήσυχος άνθρωπος. Ο Αριστίδης το μόνο ανήσυχο που κάνει είναι ανήσυχο ύπνο. Κάτι είναι και αυτό. Ο Αριστίδης όλη τη μέρα στο σπίτι θέλει να κάθεται. Βρε τον τρώ, βρε τον παρακαλάω να βγούμε, να πάμε σε ένα θέατρο, σε ένα κέντρο. Τίποτα αυτός. Εκεί μπροστά στην τηλεόραση, με εκείνο το μαρκούτσι στο χέρι και τσακατσούκα τα κανάλια. Οι μόνες εκπομπές που αφοσιώνεται και δεν κάνει ζάπινγκ είναι το Tutti Frutti και τα νέα από τον Περσικό. Αμάν αυτός ο Περσικός, φωτιές μου και ανάψει. Και όχι μόνο σε σένα. Όλη τη μέρα ο Αριστίδης ασχολείται με τους Σκουτ και με τους Πάτριοτ. Και έτσι, Μπεμπέκα, πετάει ο Σκουτ και έτσι τον εξουδετερώνει ο Πάτριοτ. Να, βρε, Μπεμπέκα, που λέγες δεν έχει ενδιαφέροντα. Δεν είναι ενδιαφέροντα αυτά. Μπορεί, αλλά εγώ βαριέμαι. Γιατί από τη φύση μου είμαι αντιμιλιταριστικός τύπος. Και τι ήθελες, βρε, Μπεμπέκα, να σου μιλάει για τη σημειολογία του Αμερικάνικου κινηματογράφου? Γιατί όχι.
Τότε έχεις παντρευτεί λάθος άνθρωπο. Θα έπρεπε να είχες παντρευτεί τον Νίνο Φένεκ Μικελίδη. Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Ότι έχω παντρευτεί λάθος άνθρωπο. Γιατί ο Αριστίδης, άμα ανοίξει το στόμα του, ή θα σου μιλήσει για τον Περσικό, ή το ακόμα χειρότερο, για το Ελαλαμέν. Αυτή τη μάχη του Μάρσα Ματρούχ, πόσες φορές την έχω ακούσει. Έπρεπε, Μπέκα, μου αφού σε αυτή τη μάχη πολέμησε. Τι θέλει να σου μιλάει για τη μάχη των Θερμοπυλών. Ναι, την είπε μια, την είπε δυο. Εγώ 30 χρόνια τώρα ακούω για αυτή την απόβαση στο Ρίμινι. Την έχω μάθει απ' έξω και ανακατοτά όταν μπροστά να ήμουνα. Εκείνο το Μπρουκ το ξέρω πιο καλά και από τα Εξάρχεια. Δηλαδή δεν το χωρίσεις επειδή πολέμησε για την πατρίδα μας. Όχι, αλλά γιατί με έχει πρίξει. Γιατί δεν περνάει η μέρα χωρίς να μου μιλήσει για τη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν ήταν γάμος. Αυτό ήταν το τσάι στη Σαχάρα. Ωραία, τα πες. Ναι. Άτε σπίτι σου τώρα. Α, δεν κατάλαβες. Εδώ θα κοιμηθώ. Έλα, βρε Πεπέκα, δεν θέλω να ακούω βλακίες. Μα αυτό προσπαθούσα να σας πείσω τόση ώρα, ότι δεν είναι βλακίες. Και άμα πάρει ο θείος, τι θα του πούμε. Πέστε του ό,τι θέλετε. Εγώ ένα σας λέω, δεν πάω σπίτι μου απόψε. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Κορίτσια, εσείς είσαστε? Ναι. Καλά, έρχομαι. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Καλώστε, ελάτε στην κουζίνα, σας έχω μαγειρέψει. Μη βιάζεσαι, πρέπει να συζητήσουμε πρώτα κάποια πράγματα. Τι πράγματα? Ερχόμαστε από το σπίτι σου, Μπεμπέκα. Μπα, και συναντηθήκατε με εκείνον? Από πότε ο θείος Αριστίδης έγινε εκείνος? Από χθες το βράδυ. Το χαβά της αυτή. Μπορώ να μάθω τι σας είπε εκείνος? Ότι είσαι τρελή για δέσιμο. Τρελή επειδή θέλω την ελευθερία μου. Και ποιος είχε σκλεβωμένη? Αυτός ο συμβατικός γάμος. Μπεμπέκα, είσαι στα καλά σου ή να βάλω τις φωνές? Ποτέ δεν ήμουνα καλύτερα, Μαρία μου. Αυτή τη στιγμή ανασένω μακριά από τη μικροαστική πλήξη που με έπνιγε για τόσα χρόνια. Ή μωρέ, τι πάσαμε. Η θεία με στρελάθηκε. Η θεία σας τα έχει 400. Πάρω κι άλλα 10. Να τα κάνεις 410. Τι σου έκανε καλέ ο άνθρωπος και φλισάξει? Αυτός δεν είχε στα πούπουλα τόσα χρόνια. Τι σου λείψε καλέ τα λούσα, η διασκεδάση, τα ταξίδια? Όλα αυτά δεν εξαγοράζουν την ελευθερία μου. Τόσα χρόνια ήμουν ένα πουλί μέσα σε ένα χρυσό κλουβί. Καλά, Ανατρίχιασα, κάγγελο η πέτσα μου. Ήρθε όμως η ώρα να την άξω τα δεσμά της αντρικής εξουσίας. Η καλλιρόη παρέν. Εγώ που πάντα μου ήμουν αγωνίστρια. Και απορώ με τη δική σας τάση. Κανονικά έπρεπε να είσαστε με το μέρος μου. Και γιατί, παρακαλώ? Γιατί είσαστε γυναίκες και σαν γυναίκες έπρεπε να είσαστε φεμινίστριες. Την άλλη εβδομάδα θα πάμε να κάψουμε τα σουτιέν μας στο Σύνταγμα. Αχ, βρε Μπεμπέκα μου, έλα στα συγκαλά σου. Ο Αριστίδης δεν είναι ο σύντροφός σου τόσα χρόνια? Αυτός δεν είναι ο πατέρας του παιδιού, εκτός κι αν δεν είναι. Όχι, είναι. Δεν σου παραστάθηκε στην αρχή οι σκολικοδίτητες που έκανες? Αυτός δεν σου ζέστανε τα κρύα σου πόδια τα βράδια του χειμώνα? Δεν σου φτιάχνει βιδέα μέσα άρρωστη? Και μου ζητάτε να ανταλλάξω την ελευθερία μου έναντι ενός πινακίου φιδέ? Εξαρτάται από τι ανάγκες έχει ο καθένας, Μπεμπέκα μου. Καμιά φορά ένα πιάτο φιδές είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν νομίζω. Άκουσε, Μπεμπέκα μου, σου μιλάει κάποια που την ελευθερία της την έχει εδώ και πολλά χρόνια και που ο φιδές της έχει λείψει πάρα πολύ. Μπεμπέκα μου, μάζεψέ τα και γύρνα σπίτι σου. Και μου ζητάτε να γυρίσω πίσω στο Τομπρούκ και το Ελαλαμέι. Πες του να μην σου μιλάει για τη Μέση Ανατολή. Μα τότε θα πιάσει για τον Περσικό. Πες του να μην σου μιλάει καθόλου για πόλεμο. Make love not war, Μπεμπέκα μου. Make love not war. Δεν το πιστεύω. Η Μπεμπέκα ήθελε να χωρίσει. Διακαώς, παιδί μου. Είδαμε και πάθαμε να την πείσουμε να γυρίσει σπίτι της. Προχθές το βράδυ δεν κοιμήθηκε σπίτι της, κοιμήθηκε εδώ. Και ο θείος πώς το έχει πάρει? Ευτυχώς που δεν την παίρνει και πολύ σοβαρά ο θείος Αριστίδης, αλλιώς. Έλαχτο και πανά, γιατί άλλο θα δούμε εδώ μέσα. Μορδελές που δεν το παρατράβηξε το σκηνή, γιατί αλλιώς. Τι το ήθελα και το είπα. Μην πείτε τίποτα, μην πείτε τίποτα. Ο παράξενος ταξιδιώτης. Δεν ακούω τίποτα. Πού πας, καλέ, πού πας? Πάω να βάλω τα πράγματά μου στην ντουλάπα, θα εγκατασταθώ εδώ. Εκτός κι αν δεν με θέλετε, οπότε θα πάω να μείνω σε ξενοδοχείο. Τι έγινε πάλι, βρε Μπεμπέκα? Τι να γίνει, τι να γίνει. Είπα κι εγώ να κάνω υπομονή. Να δείξω κατανόηση, όπως μου είπατε κι εσείς εχθές, για να σώσω το γάμο μου. Λοιπόν, χτες ήταν όλα μέλι γάλα. Σήμερα το πρωί ήταν όλα μέλι γάλα. Αλλά σήμερα το απόγευμα. Σου κόψανε τα γάλατα. Ακριβώς. Σήμερα το απόγευμα μου ανακοινώνει τα εξής. Ενώ είχαμε κανονίσει να πάμε για το Πάσχα στην Κρήτη μαζί με την Κετούλα την Κότσαρη, τα ακυρώνει όλα ο κύριος και κλείνει θέση στην εκδρομή του Συλλόγου Ιερολοχητών Ρημινητών για τα Καλάβρητα. Δεν είναι και άσχημα τα Καλάβρητα, έχει οδοντοτό. Τότε να πας εσύ, έτσι κι αλλιώς η θέση μου είναι κενή.
Όχι, όχι, Χρυσό μου, όχι. Δεν θα περάσω εγώ χρονιάρες μέρες ακούγοντας για χιλιοστή φορά την επέλαση των συμμάχων εναντίον του Ρόμελ. Καλά, βρε Μπεμπέκα μου. Σε καλά, βιταμίν πας, αλλά τον Αριστίδη, γιατί να τον χωρίσεις? Όχι, ό,τι και να πεις, Μαρία μου, δεν με πείθεις. Ο Αριστίδης είχε μια τελευταία ευκαιρία για να διαλέξει ανάμεσα σε μένα και τον Ρόμελ. Και διάλεξε τον Ρόμελ. Ναι, ναι, θεία Αριστίδη, μην ανησύχεις. Όχι, απλώς η Μπεμπέκα ήθελε να αλλάξει λίγο τον αέρα της. Ναι, θα μείνει μερικές μέρες μαζί μας, θα μας βαρεθεί και θα γυρίσει. Και καλά, βρε Αριστίδη, την ξέρεις τώρα τη Μπεμπέκα, ποτέ δεν ήταν και πολύ πολύ στα καλά της. Σε αφήνω τώρα γιατί την ακούω να έρχεται. Ναι, ναι, θα τα πούμε. Γεια, γεια. Και ήταν στο τηλέφωνο, Όλγα? Τίποτα, η Μαριανίνα. Α, καλά. Λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς απόψε? Μέσα. Τηλεόραση και χουζούρι. Πάλι μέσα? Γιατί εσύ έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις? Μα φυσικά. Θα βγούμε με τη φίλη μου τη Βικτόρια. Θα πάμε στο πάρτι που κάνει ο κουνιάδος της. Α, μπράβο, ναι. Τι, θα καθίσω μέσα σαν και εσάς? Δεν χώρισα από τον Αριστίδη για να δω τηλεόραση. Τηλεόραση έβλεπα και με αυτόν. Η φυσική κατάληξη κάθε συμβίωση με Μπέμπέκα μου είναι η τηλεόραση. Α, δεν κατάλαβες, Χρυσή μου. Εγώ μόλις απέκτησα την ελευθερία μου και εννοώ να τη χαρώ. Έπρεπε να είσαστε χτες στο πάρτι του κουνιάδου της Βικτόριας. Είχε πολύ ενδιαφέροντα κόσμο. Σιγά, καημένη, και εσύ πώς κάνεις έτσι πρώτη φορά πας σε πάρτι? Όχι, αλλά είχα χρόνια να πάω μόνη μου. Και τι κατάλαβες? Όλο και κάτι κατάλαβα. Δεν μας τα λες καλά, Μπεμπέκα. Δυο ημερών ζωντοχύρα και κατάλαβες. Εγώ έχω ένα χρόνο καλέ και δεν έχω καταλάβει τίποτα. Φαίνεται πως δεν έχει σύστημα, καλό. Γιατί εσύ έχεις? Φυσικά. Και μάλιστα έπιασε. Χθες το βράδυ γνώρισε έναν κύριο. Τον κύριο Ιάκωβο. Και είναι καλός? Σχεδόν τέλειος. Θα τον δείτε κι εσείς. Πότε? Αύριο θα περάσει από εδώ να με πάρει για να βγούμε. Μόνη σας? Όχι, με την κουβερνάντα μου. Φυσικά μόνοι μας. Τώρα πάω να τον πάρω τηλέφωνο για να φιξάρω το ραντεβού. Καλέ, εμείς την έχουμε πάρει στην πλάκα, αυτό το έχει πάρει σοβαρά. Κορίτσια, κάτι πρέπει να κάνουμε. Διότι άμα της προκύψει με αυτόν τον Ιάκο, τι θα πούμε στο θείο Αριστίδη? Τι να κάνουμε, την πουντρουμιάζουμε στο υπόγειο και άμα έρθει αυτός να του πούμε ότι χάσαμε? Υπάρχει ένα κόλπο να κάνουμε. Τι κόλπο? Για να πετύχει αυτό το κόλπο χρειάζεται πολύ φαντασία και ένα καφέ. Κατάλαβα. Θα τη βάλουμε υπνοτικό μέσα στον καφέ, θα το πιει, θα κοιμηθεί και δεν θα πάει στο ραντεβού. Όχι, καλέ. Δεν τον πιει τον καφέ, θα τον λουστεί. Λοιπόν, πώς σου φαίνονται οι ανιψιές μου, Ιάκωβε? Γλυκύτατες είναι και οι τρεις. Έχουμε πάρει από τη θεία μας. Δεν πιστεύω να σου γυαλίσει καμιά τους, γιατί θα ζηλέψω. Μπεμπέκα, εσύ είσαι ασυναγώνιστη. Ιάκωβε, πώς τα λες? Πώς τα λες? Πρόσεχε, βρε Όλγα μου. Σου έκανε ένα λεκέ. Καλέ, τι λεκέ, εδώ με έκανες μουσκεμα. Α, δεν είναι τίποτα, δεν βάφει ο καφές, δεν βάφει. Γούρι, δεν πειράζει. Αυτά θα το δούμε. Και πώς θα βγω τώρα έξω με τον κύριο Ιάκωβο? Θα πας να αλλάξεις, δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Με συγχωρείς, Ιάκωβε. Παρακαλώ, Μπεμπέκα μου, παρακαλώ. Έρχομαι αμέσως. Καλέ, με το πάσιο σου μη βιάζεσαι. Είχαμε ένα μικρό αξιντάν. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Όλγα, τι έβαλες τα χάπια στην τσάντα της? Ειρήνη, είναι μπροστά ο κύριος Ιάκωβας. Τι είναι αυτά που λες? Ναι, τις τα έβαλα. Α, μπράβο. Για να τα πάρει όταν της έρθει αυτό που της έρχεται, τώρα που θα βγει. Ειρήνη μου, δεν τα λένε αυτά μπροστά σε ξένον άνθρωπο. Μα συγχωρείτε, κύριε Ιάκωβε. Δεν καταλαβαίνω, τι λέτε? Τίποτα, δεν σας αφορά. Δεν σας αφορά, όχι άμεσα τουλάχιστον. Ειρήνη, ο γιατρός τι σου είπε? Μπορούμε να την αφήσουμε να βγει ή πρέπει να την κρατήσουμε μέσα? Όχι, αν έχει τα χάπια της μαζί μπορεί να βγει. Α, ωραία. Μα για ποια μιλάτε? Μία, δεν την ξέρετε. Μία γνωστή μας που πάσχει. Και ενίοτε νοσηλεύεται κιόλας. Ναι, τώρα τελευταία είναι καλά. Δείχνει καλά, Μαρία μου, δεν ξέρεις πότε θα της τη δώσει πάλι. Τώρα που θα κατέβει από τη σκάλα φέρει πίν, μπορεί να την πιάσει κρίση τώρα. Όπως πέρυσι την Ανάσταση που έσπασε τα αυγά στο κεφάλι του κουμπάρου. Και όπως επίσης κόντεψε να κάψει την κουμπάρα με τη λαμπάδα. Ναι, η καημένη. Μη πεις όνομα, μη πεις όνομα. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κορίτσια, με τρομάζετε. Μα αφού σας είπαμε, κύριε Ιάκωβε, δεν σας αφορά. Μην ανησυχείτε εσείς, κύριε Ιάκωβε, λέμε εμείς τώρα εδώ τα οικογενειακά μας. Είναι απίστευτο, απίστευτο. Ενώ ήταν ενθουσιασμένος μαζί μου, χτες έγινε άλλος άνθρωπος. Φάγαμε γρήγορα, πλήρωσε το λογαριασμό και εξαφανίστηκε. Λες και τον τσίπησε μίγα τσετσέ. Ναι.
Ναι, και ούτε μου έδωσε ραντεβού, ούτε τίποτα. Ανεξήγητο. Μα τέτοια μεταστροφή. Μπορεί να είναι κανένας βλαμμένος. Μπορεί να πάσχει. Κρίμα και δεν του φαινόταν. Ήταν τόσο καλός και ευγενικός. Πώς, γυάλιζε το μάτι του. Αποτυχία δηλαδή. Μπεμπέκα, μα εύκολο πράγμα είναι οι άντρες. Γνώρισες ένα άντι και τον αραβωνιάστηκες. Αν ήταν έτσι κι εμείς δεν θα είμαστε στην κατάσταση που είμαστε. Ναι, Θιεριστίδη, μην ανησυχείς, δεν καταλαβαίνεις. Ήθελε η Μπεμπέκα να σου κάνει μια ζαχμινιά. Δεν θα γυρίσει σήμερα, θα γυρίσει αύριο. Είναι θέμα ημερών. Τι ημερών, λέω εγώ τώρα, ωρών. Ναι, ναι, Θεία, μην ανησυχείς. Ναι, θα τα ξαναπούμε. Γεια, γεια. Άντε να ξεκουμπιστεί η Μπεμπέκα να γυρίσει σπίτι, γιατί ο θείος έχει αρχίσει να ανησυχεί πάρα πολύ. Και με το δίκιο του άνθρωπος. Κι όλα μοιάζουν με ένα τίποτα και κυκλοφορούν ανύποπτα. Γεια σας, κορίτσια. Χαρούμενη σε βλέπω, Μπεμπέκα. Γιατί να μην είμαι. Να, που σε έφτιασε ο κύριος Ιάκωβος. Και η ζωή συνεχίζεται, χρυσή μου. Σωστά, θα γυρίσει εσύ στο σπίτι σου, στον Αριστίδη, στη σιγουριά σου. Αυτό ούτε να το συζητάς. Αυτό το κεφάλαιο για μένα έχει κλείσει. Κοίτα, πείσμα που το έχει, κοίτα. Χτες το βράδυ ήμουν στη κυρία Τσικαρδόνη. Και γνώρισε έναν κύριο. Πάλι! Πώς κάνεις έτσι, λες και σε πειράζει. Για πες μας, τι σώει κύριο, δηλαδή. Τον κύριο Πλαστήρα. Το πρωθυπουργό. Τι λες, Μαρκέση, τον πεθαμένο. Το λένε Αλκιβιάδη Πλαστήρα. Αχ, κορίτσια μου, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω με λόγια. Τόσο τέρας είναι. Το αντίθετο, μάλιστα. Ξέρετε, μαζί του αισθάνομαι ενθουσιασμένη, σαν κοριτσόπουλο. Και σ' αρέσει πολύ, δηλαδή, ε. Πώς κάνεις έτσι, καλέ, ένα καφέ και το ξεπαστρέψαμε κι αυτόν. Αμάν πια, πάλι στολίζεσαι. Έχω ραντεβού. Με τον κύριο Αλκιβιάδη. Όχι, με τον Τζόρτζ Μπους. Φυσικά με τον κύριο Αλκιβιάδη. Καλά, βρε Μπεμπέκα, τόσες μέρες σουρταφέρτα με αυτόν τον κύριο Αλκιβιάδη. Δεν θα μας το γνωρίσεις κι εμάς. Μας έχει εξαφθεί η φαντασία με τόσες αρετές που μας έχεις πει ότι έχει. Ένα πράγμα θα σας πω, κορίτσια. Με τον Αλκιβιάδη ξανάνιωσα. Μετά από τόση πλήξη και λαλαμέν με τον Αριστίδη, με τον Αλκιβιάδη ξαναζώ. Και πότε θα τον δούμε, ε? Μεθαύριο. Μεθαύριο? Ναι. Ειρήνη, βάλε μπρίκι. Επιτέλους σας γνωρίζουμε, κύριε Παπάγο μου. Πλαστήρας. Τι πλαστήρας, τι Παπάγος. Μας έχει μιλήσει τόσο πολύ η θεία μας για εσάς που είναι σαν να σας ξέρουμε λίγο. Μα και εμένα μου έχει μιλήσει για εσάς με τα καλύτερα λόγια. Σας θεωρεί τη δεύτερη της οικογένεια. Ναι, βέβαια, αφού την πρώτη έχει βαλθεί αμέτη μου χαμέτη να τη χαλάσει. Ναι, είχε μια ατυχία με τον πρώτο της γάμου, η Μπέμπα. Ποια Μπέμπα? Εγώ, καλέ. Έτσι με λέει ο Άλκης. Α, ο Άλκης. Λοιπόν, κύριε Άλκη. Κοιτάξτε, κυρίες μου. Εμένα μου αρέσουν οι καθαρές εξηγήσεις. Μπράβο, μπράβο. Εγώ για την Μπέμπα έχω σοβαρούς σκοπούς. Σοβαρούς? Όλγα να σερβίρω τους καφέδες. Κάτσε, καλέ, περίμενε. Με την Μπέμπα ταιριάζουμε καταπληκτικά γιατί είναι άνθρωπος ζεστός. Φουρνέλο. Αλλά και σταθερός. Σταθερός γρανίτης είναι αυτή. Έλα βρε Άλκη, με κάνεις και ντρέπομαι. Βάλε κόσκινο. Λοιπόν, κυρία Άλκη μου, τι δουλειά κάνετε? Εισαγωγεύς ειδών υγιεινής. Μπιντέδες. Και μπιντέδες. Αχ, έχει κάτι μπανιέρες, ειδικά μια μεγάλη. Αχ, πες Άλκη, πώς είναι εκείνη που μ' αρέσει. Είναι έτσι μεγάλη, σε στήλα χιβάδας, με χρυσή τρέσα γύρω-γύρω. Και η μπαταρία της είναι σαν χταπόδι. Μη μου πείτε ότι έχετε κι άλλες που οι ρουμπινέδες είναι σαν κουτσομούρες. Όχι, απλοί ρουμπινέδες. Πάλι καλά. Αχ, αυτή η μπανιέρα είναι μέσα στην καρδιά μου. Μια τέτοια μπανιέρα θέλω να έχω. Να βγαίνει σαν την άνοιξη του Μποντιτσέλη. Μα τέτοια θα βάλουμε στο σπίτι μας, Μπέμπα. Στο σπίτι σας, Όλγα τους καφέδες. Κάτσε, παιδί μου, περίμενα, μα είναι θα σου πω. Καλή, θα παντρεύονται. Και τι σχέση έχει αυτό με τους καφέδες? Καλέ, καμία. Καμία άλλη έτσι πρωτότυπη μπανιέρα πουλάτε? Α, έχει και μια άλλη, πολύ μεγάλη, σε σχήμα καρδιάς, για δυο άτομα. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο καλά η αχιβάδα. Ανάρπαστη θα γίνει αυτή. Πάντα το τελευταίο καιρό έχουν πέσει γενικά οι πωλήσεις. Μας έχει τσακίσει ο πόλεμος στον Περσικό. Α, περαστικός είναι ο πόλεμος. Και μετά, να οι μπανιέρες, να οι μπιντέδες, να οι λεκάνες. Χρυσές δουλειές θα κάνετε. Όλος ο κόσμος στις λεκάνες και στους μπιντέδες θα πέσει με τα μούτρα. Και με δουλειά και με αναδουλειά, εμένα ο Άλκης μ' αρέσει. Σ' αρέσει, Ειρήνη, φέρ' τους καφέδες. Αμάν με αυτούς τους καφέδες, ή φέρτε τους ή μην τους παίρνετε. Φέρ' τους. Έφτασε! Λοιπόν, τι λέγαμε?
Για τον πόλεμο στον κόλπο. Α, ναι. Τι εντυπωσιακός πόλεμος. Τι σας εντυπωσίασε, καλέ? Τα πάντα. Είναι ο πρώτος ηλεκτρονικός πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι καλό αυτό για μας. Εγώ τι να σας πω, έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Αυτό τον πόλεμο τον έχω παρακολουθήσει από την πρώτη στιγμή. Τον έχω γραμμένο και σε βιντεοκασέτες. Για να τον βλέπετε όταν πλήττεται. Ξέρετε, εμένα με ενδιαφέρουν πολύ τα θέματα του πολέμου. Άλλωστε, έχω πολεμήσει κι εγώ ο ίδιος. Μάγε, πού πολεμήσατε? Στην Κορέα. Στην Κορέα? Δεν μου το έχεις πει αυτό, Άλκη. Δεν έτυχε. Ένα-ένα μας τα βγάζει ο κύριος Άλκης. Ώστε Κορέα, ε! Η Κορέα είναι ίσως η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Με έχει σημαδέψει. Τον έχει σημαδέψει. Το συζητάτε. Υπάρχει πιο σημαντική εμπειρία στη ζωή ενός άνδρα που έχει πολεμήσει από την εμπειρία του πολέμου? Πώς, Άλκη μου, υπάρχουν κι άλλες σημαντικές εμπειρίες στη ζωή. Ο έρωτας δεν είναι σημαντική εμπειρία? Δεν συγκρίνεται. Πώς? Επιμένεις καλέ, αφού σου λέει δεν συγκρίνεται. Μα ξέρετε τι είναι να είσαι χωμένος μέσα στα χαρακώματα με το όπλο στο χέρι και να περιμένεις? Όχι, δεν ξέρουμε. Τυχαίνει να γεύεστε. Αυτή η ύπουλη σιωπή πριν από την ομοβροντία της μάχης. Είναι μια στιγμή φοβερή που σε δένει για πάντα με το συμπολεμιστή σου. Τι μου λέτε? Όλοι εμείς που έχουμε πολεμήσει στην Κορέα έχουμε ένα σύλλογο και μαζευόμαστε κάθε τόσο και τα θυμόμαστε. Αφού περάσατε τόσο άσχημα, γιατί θέλετε να τα θυμάσαστε? Η κακοχία δεν είναι τους ανθρώπους. Και πάτε και εκδρομούλες με αυτό το σύλλογο? Βεβαίως. Έχετε πάει και στα Καλάβρυτα? Έχουμε πάει και στα Καλάβρυτα. Φέτος θα πάμε στις Πρέσπες, άμα θέλει και η Μπέμπα. Δεν ξέρω, θα θέλει. Να δούμε. Έτοιμα τα καφεδάκια. Έλα, Όλγα. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί. Γιατί? Ο κύριος Άλκης μας διηγείται πώς πολέμησε στην Κορέα. Στην Κορέα? Βεβαίως, Δεσποινής Ειρήνη. Έχω τραυματιστεί κιόλας. Αυτός το λέει και χαίρεται. Τραυματίστηκα κατά την προέλαση των συμμαχικών στρατευμάτων από την Μπουζόν προς την Ιντσόν και τη Σεούλ υπό τα διαταγάς του ταξιάρχου William Roberts. Το ανάποδο του Ρόμπερτ Βίλιαμς, δηλαδή. Μάλιστα. Αρχηγός των Βορείων ήτο ο Λι Κουομού. Πώς τον είπατε? Λι Κουομού. Μαζί με τον Βόλκι Σάου, τον επιλεγόμενο και διαβολεμένο στρατηγό. Από τώρα με φαίνεται αυτός πολύ διαβολεμένος τύπος, πολύ. Αλλά τα συμμαχικά στρατεύματα απόθυσαν τα στήφη των Βορείων μέχρι τον ποταμό Γιαλού. Τόσο μακριά, δηλαδή. Βεβαίως. Αλλού Γιαλού, δηλαδή. Αλλά δυστυχώς, εκεί, όταν ήμεθα παρά των ποταμών Γιαλού, εισήλθε και η Κίνα εις τον πόλεμο υπό τον αρχιστράτηγο Λιν Πιάο, οπότε έγινε... Της Κορέας. Μάλιστα. Εκεί τραυματίστην κι εγώ. Η τον Ίξ, σιγή υπλώνετο εις την παραποτάμιον περιοχή, εγώ είχα περίπολο με το 19 Σιμσιρίκι. Α, Κορεάτης αυτός. Όχι, Έλλην. Α. Θράξ. Σε μια κούρμπα λοιπόν του ποταμού, εκεί όπου υπλώνεται ο οριζόν, για μια στιγμή επεσήμανα μία συστάδα θάμνων να κινείται. Το είπα στο 19 Σιμσιρίκι, αλλά εκείνος δεν του έδωσε σημασία. Ή το ζώνε Σιμσιρίκι. Και έφνης. Μας χτύπησαν με τα μυδραλιοβόλα. Καλύψου Σιμσιρίκι, του φώναξα και έπεσα στο χώμα. Και τότε άρχισαν να πέφτουν οι οβίδες βροχή. Άστραψε ο ουρανός από τη λάμψη. Αλλά αυτός το κίνησε. Και τότε δέχθην το πρώτο θαύσμα οβίδος εδώ πέρα. Εδώ. Καλέ, θα του έρθει τίποτα. Πονούσα και πολεμούσα. Και τότε έφτασε το τάγμα και μας έσωσε από τα νύχια των Βορείων. Σταμάτα, Άλκη μου, σταμάτα! Και τότε γενικεύθηκε η μάχη. Τα μυδραλιοβόλα, οι οβίδες, και μέσα στο μπουρνιαχτό και τον κρότο του πολέμου άκουσα τη φωνή του ταξιάρχου William Roberts να φωνάζει: «Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδαν!» Μη, Άλκη μου, μη! Θα ζούρθει τα μπλάς! Λοιπόν, Μπεμπέκα, διάλεξε τι προτιμάς. Πρέσπες ή Καλάβρυτα. Κορέα ή Ελαλαμέιν. Τι άτυχη που είμαι, Χριστέ μου. Γιατί τους τραβάω έτσι, τους πολεμοχαρείς τύπους.
Δεν φταίει εσύ, βρε Μπεμπέκα. Φταίει που ως Έλληνες την κουβαλάμε μέσα μας αυτή την πολεμική αρετή. Πάντως σου υπενθυμίζω ότι ο Αριστίδης ακόμα σε περιμένει. Και να γυρίσω τώρα στο σπίτι μετά από όσα έχουν γίνει. Το πεπρωμένο φυγεί αδύνατον. Σωστά. Από την Κορέα καλύτερα η Μέση Ανατολή. Βέβαια, που να τρέχεις τώρα σε ξένους τόπους. Θα σε περιμένει σπίτι σου το έπος του 40. Το Μπρουκ. Μάρσα Ματρούχ. Έλα Λαμέιν. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά!